Πόσο σημαντικό είναι να στηρώνουμε τα ζωάκια μας? Μπορεί το κατοικίδιό μας να μας μεταφέρει τον COVID-19 ή εμείς σε αυτό? Από ποια ηλικία μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το σκυλάκι μας? Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κόσμος Συνείδησης. Είμαι η Νεκταρία Κωνσταντινίδου και σε κάθε επεισόδιο θα έχουμε έναν καλεσμένο και ένα καινούριο θέμα κάθε φορά. Σήμερα έχω μαζί μου τον Δημήτρη Σαντοριναίο. Καλησπέρα και από μένα. Κτηνίατρος και πτηνίατρος, ειδικεύεται στα πτηνά. Βρισκόμαστε στο ιατρείο σου, στην Βότσαρη, Γαμβέτα 112. Ακριβώς. Και έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Δημήτρη, θα ξεκινήσουμε με μία απλή ερωτησούλα για αρχή. Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε μπάνιο το σκυλάκι μας? Λοιπόν, το τρίχωμα και το δέρμα των ζώων περιέχει κάποια φυσικά έλαια, τα οποία καλό είναι να μην απομακρύνονται. Οπότε το θεμητό για όλους μας τους κτηνιάτρους είναι να κάνουμε μπάνιο το σκύλο 1 με 2 φορές το μήνα. Η απομάκρυνση αυτών των φυσικών ελαιών από το τρίχωμά του θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σίγουρα σε κάποια δερματοπάθεια, ξηροδερμία, δημιουργία πιτηρίδας. Οπότε καλό είναι αυτό να αποφεύγεται. Πολύ σημαντική επίσης είναι η επιλογή του σωστού σαμπουάν, αλλά υπάρχει στο εμπόριο μεγάλη ποικιλία, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε, να δοκιμάσουμε για να καταλήξουμε και να επιλέξουμε το σωστότερο και αυτό που ταιριάζει στο δικό μας ζώο, ανάλογα με τον τύπο του τριχώματος του κάθε ζώου ουσιαστικά. Και μπορούμε να συμβολευόμαστε και τον κτηνίατρο. Σίγουρα. Μιας που είναι και πάρα πολύ επίκαιρο και έχουμε ακούσει πάρα πολλά, τελικά μπορούμε εμείς να μεταδώσουμε τον COVID-19 στα κατοικιδιά μας ή και το αντίθετο? Αυτή είναι όντως η συχνότερη ερώτηση που έχουμε κληθεί να απαντήσουμε όλοι οι κτηνίατροι τον τελευταίο καιρό. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να συντελεί σε κάτι τέτοιο. Ότι θα μπορούσε, για παράδειγμα, να μολυνθεί ο άνθρωπος από το ζώο του ή αντίστοιχα ένας άνθρωπος ο οποίος νοσεί να μεταδώσει το συγκεκριμένο ιό στο ζώο του. Αυτό. Ωστόσο, ως ευσυνείδητοι πολίτες και κυδεμόνες ζώων, καλό είναι να τηρούμε αυστηρά και σωστά όλα τα μέτρα ατομικής και οικογενειακής υγιεινής στο σπίτι, όσο έχουμε κάποιο κατοικίδιο ζώο. Κατά την επιστροφή από τη βόλτα, καλό είναι επίσης να καθαρίζουμε και το ζώο μας με κάποιο ήπιο καθαριστικό που μπορούμε να φτιάξουμε και οι ίδιοι στο σπίτι, ένα μη τοξικό καθαριστικό με ένα διάλειμμα, ουσιαστικά ένα μείγμα από νερό και μυλόξιδο. Έτσι, και να νοτίζοντας πολύ καλά μία πετσετούλα, να καθαρίζουμε το ζώο μας σε όλο το σώμα, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν μας μεταφέρει κάτι στο σπίτι. Πόσο σημαντικό και απαραίτητο είναι να στηρώνουμε το ζωάκι μας, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, λένε άλλοι, όχι να το αφήσουμε, γιατί είναι καλύτερο για την υγεία του, άμα δεν στηρωθεί. Ναι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο, παρά αυτό ισχύει, έτσι. Η στήριξη είναι σημαντική βασικά για δύο λόγους, και για κοινωνικούς λόγους και για λόγους υγείας. Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κομμάτι, συμβάλλουμε όλοι στο να μειώνεται το ήδη υπάρχον πρόβλημα ή να μην συμμετέχουμε μάλλον στο να αυξάνεται το ήδη υπάρχον πρόβλημα του υπερπληθυσμού των αδέσποτων ζώων, έτσι. Ένα είναι αυτό. Κατά δεύτερον, προσφέρει πάρα πολλά θετικά και στην υγεία και στην ευζοία του ζώου, προλαμβάνοντας πολλές παθολογικές καταστάσεις στο μέλλον. Εγώ αυτό. Σε ό,τι αφορά και αρσενικά και θηλυκά ζώα. Κοίταξε να δεις, με τη λογική ότι γίνεται αυτή η επέμβαση, αφαιρείται το γενετικό σύστημα των ζώων, οπότε λογικό είναι να μην έχεις κάποια πιθανότητα αργότερα να σου εμφανίσει κάποιο νεόπλασμα είτε στο γενετικό σύστημα των θηλυκών, είτε στους όρθιους των αρσενικών, προλαμβάνεις το αδενοκαρκίνωμα του προστάτη, γενικότερα προλαμβάνεις αρκετές καταστάσεις όπως είναι ακόμα και δερματοπάθειες, όπως είναι η ορμονική δερμάτωση των θηλυκών ύστερα από το νύστρο, μαστίτιδες και όλα τα συνεπακόλουθα. Οπότε δεν έχει λογική να θεωρούμε ότι στηρώνοντας ένα ζώο μπορούμε να του προξενήσουμε κάποια βλάβη στο μέλλον, έτσι, κάποιο πρόβλημα. Και εφόσον δεν έχουμε πρόβλημα, τότε είναι ένας ακόμα λόγος για να υιοθετήσουμε αδέσποτα. Ακριβώς. Ποιο είναι το πιο σπάνιο ζωάκι που σου έχουν φέρει στο ιατρείο για να εξετάσεις? Κατά τη γνώμη μου, γενικότερα οι Έλληνες κηδεμόνες ή ιδιοκτήτες αλλιώς ζώων είμαστε από τους πιο συντηρητικούς σε σχέση με άλλες χώρες, έτσι, στο εξωτερικό. Οπότε προσωπικά δεν έχω δει κάτι ιδιαίτερα σπάνιο ή περίεργο. Απλά λόγω της εξειδίκευσης που έχω στην παθολογία πτηνών,
Μου έχουν προσκομιστεί αρκετές φορές στο ιατρείο κάποια άγρια αρπακτικά πτηνά, όπως είναι γεράκια, αιτή, κουκουβάγες, τέτοια, που δεν τα βλέπεις πολύ συχνά. Δεν είχες κανένα άτομο που μου έφερε αυτό... το φίδι του. Όχι. Όχι, όχι. Καμιά ταραντούλα. Όχι. Δεν χρειάζεται κιόλας. Χρειάζεται και συγκεκριμένη εξειδίκευση για να δεις τέτοια ζώα, βασικά. Okay. Αυτό. Ποιο είναι το πιο περίεργο όνομα που έχεις ακούσει να έχουν σε κατοικίδιό τους? Ναι, λοιπόν, αφορά έναν πολύ ωραίο λόλευκο γάτο, αρσενικό, τον οποίο τον ονόμασε Ναβουχοδονόσορα. Πώς? Ναβουχοδονόσορα. Μάλιστα. Το έψαξα και έμαθα ότι ο Ναβουχοδονόσορα ήταν ο βασιλιάς της Βαβυλωνίας. Γύρω στο 600 π.Χ. Ήταν ένας πολύ ωραίος γάτος, έτσι πολύ αριστοκρατικός, οπότε φαντάζομαι ότι ήθελε να του προσδώσει κάποιο αξίωμα. Ολόκληρο το όνομα. Ολόκληρο πάντα. Και το καταλάβαινε. Ναι. Το συνήθισε. Λάβο. Φαντάζομαι και το ίδιο το ζώο. Αυτό ήταν Ναβο, ας πούμε. Ναι, εντάξει, μπορείς, είναι τόσο μεγάλο που μπορείς να το κόψεις και να το δώσεις αρκετά. Από ποια ηλικία μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το σκυλάκι μας? Από τη βασική εκπαίδευση, ή αλλιώς είναι η νηπιακή που λέμε εμείς, μπορεί να ξεκινήσει από τον απογαλακτισμό του κουταβιού και μετά, που έρχεται και στην κατοχή μας. Έτσι, από τις 35-40 ημέρες και μετά δηλαδή, μπορεί να μάθει τα βασικά. Μπορούν τα ζωάκια να διστανθούν τον κίνδυνο? Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία θα μπορούσε να μας απαντήσει μόνο ένα ζώο, έτσι, για να είμαστε σίγουροι. Αλλά ωστόσο, από εμπειρίες, από μαρτυρίες, φαντάζομαι ότι μπορούν να διστανθούν σίγουρα. Το ίδιο και με κάποιο τρόπο να εκδηλώσουν, ναι, να το εκδηλώσουν και αυτό. Και δηλαδή και τα σκυλιά και οι γάτες αντιλαμβάνουν, ναι, το ίδιο, έτσι. Ναι. Τι πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος για να μην κολλήσει από το ζωάκι του? Αναφέρεσαι προφανώς σε αυτό που λέμε ζωανθρωπονόσους, δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να κολλήσει ο άνθρωπος από το ζώο του, έτσι. Είτε αυτό είναι σκύλος, είτε είναι γάτα, είτε είναι πτηνό. Ουσιαστικά αυτό που παίζει ρόλο είναι να έχει γίνει ο απαραίτητος και σωστός εμβολιασμός των ζώων. Έτσι, και από εκεί και πέρα να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής. Ουσιαστικά να προσέχουμε όταν ερχόμαστε σε επαφή με τις ακαθαρσίες των ζώων, να πλένουμε καλά τα χέρια μας, να μην τα φέρνουμε σε επαφή με το πρόσωπό μας. Έχω ζητεί αρκετά γεγονότα όπου ένα σκύλος επιτίθεται σε κάποιον. Αυτό θεωρείς ότι οφείλεται σε μια συγκεκριμένη ράτσα σκυλιού ή οφείλεται στην τάδε εκπαίδευση? Κοίτα, η επιθετικότητα αφορά ένα μεγάλο κεφάλαιο της συμπεριφοράς ενός ζώου. Η επιθετική συμπεριφορά ενός σκύλου για αυτόν είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά, έτσι. Είναι η άμυνα του ουσιαστικά σε κάποιο παράγοντα εξωγενή συνήθως. Πολλοί τείνουν να στοχοποιούν κάποιες συγκεκριμένες φυλές ζώων σε ό,τι αφορά την επιθετική συμπεριφορά, συγκεκριμένες φυλές σκύλων μάλλον. Ωστόσο, όταν μιλάμε για συγκεκριμένες φυλές, αναφερόμαστε ουσιαστικά σε κάποιες συγκεκριμένες ικανότητες που έχουν, έτσι, και όχι στον χαρακτήρα τους. Συγκεκριμένες φυλές σκύλων έχουν αναπαραχθεί με σκοπό να εκπληρώσουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους, έτσι. Όπως είναι το να φυλάσσουν πρόβατα, να είναι κυνηγοί, να έλκουν μεγάλα φορτία, για παράδειγμα. Εκεί μιλάμε για συγκεκριμένες ικανότητες που αντιστοιχούν όντως σε κάποιες συγκεκριμένες φυλές. Σε ό,τι αφορά όμως το χαρακτήρα, αυτό δεν έχει να κάνει με κάποια συγκεκριμένη φυλή. Δεν περνάει δηλαδή ο χαρακτήρας του ζώου από γενιά σε γενιά. Αυτό έχει να κάνει κυρίως η επιθετική μάλλον συμπεριφορά. Έχει να κάνει με συγκεκριμένους εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι ο φόβος, διάφορα τραυματικά γεγονότα που μπορεί να έχουν συμβεί σε ένα σκύλο στο παρελθόν και να έχει καταστεί φοβικός τώρα, στον πόνο, είτε οφείλεται σε κάποιο τραυματισμό, είτε σε κάποια παθολογική κατάσταση, είτε ακόμα στη κυριαρχικότητα. Ένας κτηνίατρος μαζί με έναν ειδικό εκπαιδευτή μπορεί να αποσαφηνίσει που ακριβώς οφείλεται μια ενδεχομένως επιθετική συμπεριφορά ενός ζώου ως προς τον άνθρωπο. Οπότε είναι κυρίως πρέπει να εστιάσουμε όχι στο αν κάποιες φυλές είναι όντως επιθετικές ή έχουν το γονίδιο του να είναι επιθετικές, ακριβώς, αλλά στο πώς θα εκπαιδεύσουμε το ζώο μας και κυρίως στην παιδεία και στη διαπαιδαγώγηση που θα έχουμε οι ίδιοι, οι ενήλικες ή τα μικρά παιδιά που διαβιούμε μαζί με ένα ζώο στο σπίτι. Μιας που το αναφέραμε για συγκεκριμένες ράτσες. Για τους σκύλους οδηγούς. Οι σκύλοι οδηγοί όντως πρέπει να πληρούν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έτσι, πρέπει να έχουν κάποιες συγκεκριμένες ικανότητες. Οι συγκεκριμένες ράτσες τα έχουν λογικά παραπάνω χαρακτηριστικά, θα είναι πιο κατάλληλα. Ναι, αυτά τα σκυλιά για να επιλεχθεί ένα σκύλος, μάλλον για να εκπαιδευτεί ως οδηγός τυφλών, πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
όπως το να είναι εργατικός, να είναι πιστός, να έχει υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης, να είναι έξυπνος, να είναι φιλικός, να μην τρομάζει, να μην τρομάζει με ύψη, να μην τρομάζει με θορύβους ή με δυνατούς κρότους, να είναι κοινωνικός, να μην είναι ένας σκύλος του οποίου η προσοχή, γενικότερα να μην είναι... Πώς το λένε, να πηγαίνει καλά με τους ανθρώπους βασικά, αλλά γενικότερα να μην τρελαίνει, να μην είναι υπερενθουσιώδης, έτσι, πρέπει να είναι προσιλωμένος σε αυτό που κάνει. Ακριβώς. Οπότε για αυτόν τον λόγο υπάρχουν τέτοιες φυλές, όπως είναι τα Labrador Retriever, όπως είναι η Γερμανική Πυμενική, που είναι και από τα πρώτα σκυλιά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και ως οδηγοί τυφλών, αλλά και στο στρατό και στην αστυνομία και στην ΕΜΑΚ, στην πυροσβεστική. Μετά είναι τα γιγάντια Canis και τα πολύ ωραία κολλή. Γιγάντια Canis. Ναι. Τα Canis δεν είναι μόνο αυτά που γνωρίζουμε εμείς τα μικρά, έχουν και διαφορετικά μεγέθη. Γι' αυτό υπάρχουν και άλλα μεγέθη. Όταν το σκυλάκι μας έχει τελειώσει με τα εμβόλια του και έχει τακτοποιήσει τις ιατρικές του υποχρεώσεις, θα μπορούσε να μπει στη θάλασσα μαζί μας, ας πούμε, γιατί πάρα πολλά άτομα διαφωνούν με αυτό, εφόσον το επιτρέπει και το μαγαζί. Εγώ θα έλεγα όχι. Δηλαδή ένα οργανισμός, ένα έμβιο ζώο, το οποίο, εμβιών μάλλον, το οποίο έχει μια θερμοκρασία σώματος 39 βαθμούς και, το να το έχει στον ήλιο για τις 4, 5, 6 ώρες που μπορεί να καθίσει στην παραλία, νομίζω ότι θα είναι και ότι καλύτερο για το ζώο, έτσι. Ναι, αλλά και πάλι τώρα το καλοκαίρι η θερμοκρασία στην παραλία και η θερμοκρασία του εδάφους, της άμμου κάτω είναι υψηλή. Δηλαδή τα βλέπεις ότι σκάβουν για να βρουν υγρασία, έτσι. Γενικά. Προσωπικά νομίζω ότι θα είναι ότι καλύτερο για τα ίδια τα ζώα. Αλλά αυτό. Από την άλλη άποψη που κάποιοι συχαίνονται και όλα αυτά που. Εντάξει. Ναι, εντάξει, γι' αυτό και υπάρχει νομοθεσία, γι' αυτό και υπάρχει η δυνατότητα και του εκάστοτε μαγαζού να επιλέξει αν θα επιτρέψει ή όχι την είσοδο των ζώων. Αλλά το σκυλάκι μπορεί να κάνει, άμα θεωρητικά δηλαδή επιτρέπεται. Φυσικά. Ποια στοιχεία κάνουν έναν απλό κτηνίατρο να διαφέρει με έναν καλό κτηνίατρο? Γιατί κάνει ένα κτηνίατρο καλό? Τώρα αυτό νομίζω ότι θα σου πω έχει να κάνει γενικότερα με τα περισσότερα επαγγέλματα, πιστεύω. Απλώς το δικό μας επάγγελμα που έχει να κάνει με παροχή υπηρεσιών υγείας, έτσι, νομίζω ότι ένας καλός κτηνίατρος πρέπει να έχει συμπόνια. Πρέπει να είναι συμπονετικός βασικά και σε ό,τι αφορά το ζώο και σε ό,τι αφορά και τον ιδιοκτήτη. Σε ό,τι αφορά το ζώο, γιατί πρόκειται για ψυχές οι οποίες δεν έχουν την ικανότητα να μας επικοινωνήσουν το πρόβλημά τους. Πονάνε, νιώθουν φόβο όταν είναι εδώ σίγουρα, γιατί είναι σαν περιβάλλον με κάποιους ανθρώπους, με εμάς τους κτηνιάτρους που προσπαθούμε να κάνουμε κάποιους χειρισμούς έτσι, για το καλό τους. Και σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες, γιατί στην πλειονότητα των περιπτώσεων των ιδιοκτητών δεν είναι απλώς ένα ζώο για αυτούς, είναι ένα εισάξιο μέλος της οικογένειάς τους. Οπότε πρέπει να έχουμε και την ενσυναίσθηση ουσιαστικά για να κατανοήσουμε αυτό, αλλά και να είμαστε και συμπονετικοί, θεωρώ. Και φυσικά να αγαπάς και τα ζώα για να κάνεις και ότι καλύτερο μπορείς για αυτά. Θα μπορούσα αυτό να γίνω κτηνίατρος. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Θα έχω όλα τα ζώα και στο σπίτι μου για αρχή. Ποιο είναι το πιο πολύτιμο μάθημα που έχεις πάρει μέσα από τη δουλειά σου? Επειδή, όπως σου είπα και πριν, αφορά το επάγγελμά μας παροχή υπηρεσιών υγείας, νομίζω ότι το πιο σημαντικό μάθημα που έχω πάρει στα χρόνια που το εξασκώ είναι ότι το αγαθό της υγείας και τη ζωή μας γενικότερα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και να μην το χαραμίζουμε αυτό, διότι τα πάντα μπορούν να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Σαντορίνη που ήταν στην παρέα μας και όλους εσάς που μας βλέπετε από την οθόνη σας. Τον Δημήτρη μπορείτε να τον βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, στο προσωπικό του λογαριασμό. Θα σας βάλω κάτω τα στοιχεία. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με ένα καινούριο θέμα. Μείνετε συντονισμένοι. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν. Περίμενε κι εσύ. Λοιπόν. Περίμενε. Πάμε. Το πόνο. Είσαι εδώ. Εδώ είμαι. Γελάω. Λείπει τώρα. Δεν μπορώ να το ρωτήσω τώρα.